Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η σύντομη αθλητική σας ενημέρωση από το Magnesia News. Η ήττα από τον οικονόμο στην Τζαριτσάνη ανήκει στο παρελθόν για τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό team της Νίκης Βόλου, αφού μεθαύριο Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο Παντελής Μαγουλάς θα αντιμετωπίσουν τη Ζάκυνθο και με νίκη ίσως να τους δοθεί η ευκαιρία να βρεθούν πάλι στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας των play-off της Football League 2. Ο δεύτερος γύρος των Παραζανόδου στη Β' Εθνική ξεκινά και το πλεονέκτημα για τους Κιανόλευκους σε σχέση με τον οικονόμο Σαριτσάνης που αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένα βαθμό μπροστά του στη βαθμολογία είναι ότι έχουν δύο παιχνίδια στην έδρα τους και ένα εκτός στον πύργο. Ο Περικλής Αμανατίδης δεν μπορεί να υπολογίζει για την αναμέτρηση της Κυριακής στον τιμωρημένο Γιώργο Δελιζήση και στον τραυματία Απόστολο Αναστασίου. Το παιχνίδι θα διευθύνει ο Χαράλαμπος Σελεμίδης από την Ένωση Πέλλας. Γεμάτο αναμένεται να είναι το Παντελής Μαγουλάς από οργανωμένους και μη φιλάθλους που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα τους να φτάσει στη δεύτερη νίκη της στη διαδικασία των play-off. Η νίκη μέχρι στιγμής μετρά μια ισοπαλία στη Ζάκυνθο, μια νίκη στο Παντελής Μαγουλάς επί του Πανηλιακού και μια ήττα στην Τζαριτσάνη. Την ίδια ώρα που οι Κιανόλευκοι θα αντιμετωπίζουν τη Ζάκυνθο, η Τζαριτσάνη θα δοκιμάζεται στον πύργο. Κίνηση συνέντευξη τύπου έδωσαν σήμερα οι περισσότεροι οργανωμένοι σύνδεσμοι φιλάθλων του Ολυμπιακού Βόλου με θέμα «Ο Ολυμπιακός Βόλου στη Σούπερ Λίγκα και μόνο». Οι εκπρόσωποι των οργανωμένων κάλεσαν τους πολιτικούς να κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις τους ώστε να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην πρώτη κατηγορία. Εν τω μεταξύ, από τη Σούπερ Λίγκα ξεκαθαρίστηκε ότι περιμένουν την απόφαση κατάταξης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ ο Σοφοκλής Πυλάβιος φέρεται να σχεδιάζει την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συζητηθεί και το θέμα του Ολυμπιακού και της Καβάλας, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Η ομάδα μας να επανέλθει στη Σούπερ Λίγκα εκεί που έπαιζε. Είναι το νομικό, είναι το δίκαιο, είναι το ηθικό. Η ομάδα μας ποτέ δεν υποβιβάσκει από κανένα αθλητικό δικαστήριο. Δικαιούται να παίξει στη Super League. Λοιπόν, και οι τρεις τους και τα τρία κόμματα δεσμεύτηκαν και τους καλούμε πραγματικά να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε οτιδήποτε άλλο. Να μην προκαλέσουν τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο Βόλος θυμηθεί ξανά τα γεγονότα της 3ης του Αυγούστου του 2011. Ο κόσμος θα ξεχυθεί στους δρόμους. Θα ξεχυθεί στους δρόμους για παναπανηγυρίσει και όχι για τίποτα άλλο. Αυτό πιστεύουμε. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που τους θέλουμε. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο να υλοποιήσουν αυτά που δεσμεύτηκαν. Διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα. Εμείς πιστεύουμε ότι πραγματικά και σε αυτήν την κατεύθυνση και τα μηνύματα που έχουμε μέχρι σήμερα είναι θετικά. Έχουν κάνει τις ενέργειες που έχουν κάνει και τα μηνύματά μας είναι ελπιδοφόρα. Λοιπόν, το μήνυμα που στέλνουμε και στην ΠΑΕ. Να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του. Είπε ότι αν δεν γίνει εφικτό το αίτημα του Ολυμπιακού για τη Super League, ότι θα σεβαστεί την επιθυμία και την επιταγή του κόσμου του Ολυμπιακού και θα στραφεί σε αγωγές μηνύσεις και βίβα. Θέλουμε πραγματικά να ξεπαγώσει, αν δεν γίνει εφικτό που θέλουμε, να ξεπαγώσει η καταγγελία προς τη ΟΕΦΑ και βίβα που έγινε τον Φεβρουάριο μήνα. Έχουμε τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Μιτζικού που είναι ξεκάθαρα, που αναφέρεται σε όλες τις παρανομίες της ΕΠΟ και ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει μόνο σε Super League και πουθενά αλλού. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα του κυρίου Μιτζικού. Εμείς ζητάμε από την ΠΑΕ να μας φέρει τη Super League. Εκεί δικαιούμαστε, εκεί θα παίξουμε. Δεν υπάρχει για μας άλλη κατηγορία. Σε αντίθετη περίπτωση, δυστυχώς, θα υπάρξει εσωστρέφεια, θα υπάρξει διχασμός μέσα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και δυστυχώς η διοίκηση θα εισπράξει την αγανάκτηση, το θυμό και την οργή του κόσμου. Λοιπόν, ο κόσμος του Ολυμπιακού όσο όλο αυτό το διάστημα και στην τελευταία εκλογική διαδικασία τιμώρησε τους πολιτικούς μας που θάψαν τα όνειρα και τις ελπίδες του Ολυμπιακού Βόλου και ειδικά τους δύο κυβερνητικούς βουλευτές. Με το χειρότερο τρόπο έδειξε την αγανάκτηση και την απέχθειά του ο κόσμος του Ολυμπιακού. Γι' αυτό ελπίζουμε. Δώσαμε ψήφο εμπιστοσύνη σε καινούργια πρόσωπα. Σε καινούργιους πολιτικούς οι οποίοι και είχαν δει την αδικία και είχαν εκφραστεί θετικά για τον Ολυμπιακό στην περίπτωση που θα εκλεγόντουσαν και όπως και έγινε. Και ελπίζουμε αυτοί οι πολιτικοί, όπως μας έχουν πει, έχουν ήδη υλοποιήσει τις πιέσεις τους εκεί που έπρεπε να τις υλοποιήσουν. Και ελπίζουμε το αποτέλεσμα της Τρίτης, γιατί η Τρίτη είναι η πολύ αποφασιστική ημέρα, είναι η συνέλευση της ΕΠΟ, η οποία ΕΠΟ έχει το θέμα του Ολυμπιακού Βόλου μέσα στην ατζέντα της. Ελπίζουμε την Τρίτη λοιπόν, εκεί ο Πυλάβιος που θα ανοίξει τα χαρτιά του, πραγματικά να φανεί από την απόφασή του αν οι πιέσεις των πολιτικών πιάσαν τόπο ή όχι. Αυτό. Το ότι η πολιτική θα είναι αληθινή και αυτά που λένε θα τα τηρούν θα αρχίσει από τον Ολυμπιακό Βόλο.
και ότι αυτό που λέγανε ότι άδικα ο Ολυμπιακός Βόλου δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας, θα το κάνουν πραγματικότητα και θα στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις την προσπάθεια που γίνεται και από πλευράς της διοίκησης του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά και από πλευράς όλου του Βόλου, τον Ολυμπιακό, για να είναι στα σαλόνια εκεί που το αρμόζει, στη Σούπερ Λίγκα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω, ότι πρέπει με όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε να συνεχίσουμε και με τους πολιτικούς οι οποίοι δεσμευτήκαν με τις υποσχέσεις τους και με τα μέσα όλα αυτά τα που διαθέτουμε, αλλά και με τους νόμους που μας προστατεύουν να διεκδικήσουμε το αποθετό αποτέλεσμα. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Euro 2012. Οι Ιταλοί πέταξαν εκτός διοργάνωσης με 2-1 το φαβορή Γερμανία και πήραν το δεύτερο εισιτήριο για τη διεκδίκηση του βαρύτιμου τροπέου στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Η Ισπανία είχε κλείσει θέση μια ημέρα νωρίτερα από το βράδυ της Τετάρτης, όταν και είχε κερδίσει στα πέναλτι την Πορτογαλία. Ο μεγάλος τελικός θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ της Κυριακής και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΤΕΝΑ. Ξεκίνησαν σήμερα και ολοκληρώνονται την Κυριακή οι αγώνες της πρώτης φάσης ανόδου της Α2 εθνικής κατηγορίας πόλο ανδρών, στους οποίους μετέχει και ο ΟΗΚ. Οι αγώνες γίνονται στην Κέρκυρα και ο Βολιώτικος Όμιλος θα αντιμετωπίσει την Κέρκυρα, την Ηλιούπολη, τον Ηρακλή, τον Ηλυσιακό και τον Ανό Γλυφάδας. Να σημειωθεί ότι ο δεύτερος γύρος των αγώνων της τελικής φάσης ανόδου θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από 13 έως 15 Ιουλίου. Οι δύο πρώτες ομάδες θα πάρουν την άνοδο για την Α1. Στη μάχη ανόδου για την Α2 εθνική κατηγορία πόλο ανδρών ρίχνεται αυτές τις μέρες ο ΟΕΑ ΝΑΒ, που στα κολυμβητήρια του Γέρακα και του Περιστερίου αγωνίζεται στην τελική φάση του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής. Στους αγώνες μετέχουν επίσης ο Νηρέας Χαλανδρίου, ο Νηρέας Λαμίας, ο Γέρακας, το Περιστέρι και ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε στο εκθεσιακό κέντρο το καλοκαιρινό ΚΑΠ του Basketball Club Βόλος. Με την τελετή λήξης, με βραβεύσεις και με επίσημο καλεσμένο τον Παναγιώτη Λιαδέλη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ΚΑΠ του Βολιώτικου Συλλόγου, με τα παιδιά να φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτές τις 5 μέρες που πραγματοποιήθηκε το ΚΑΠ, βρέθηκαν στο Βόλο μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού και του ελληνικού μπάσκετ, όπως οι καλαθοσφαιριστές Τσαρτσαρίς, Καλαϊτζής Τσαλδάρης και πολλοί άλλοι. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ όταν ήρθε και μας μίλησε ο Τσαρτσαρίς, χθες την Πέμπτη. Το καλύτερό μου παιχνίδι ήταν τα σουτ που νίκησε κιόλας. Εμένα μ' άρεσε πολύ το μπάσκετ κλουμπ και μ' άρεσε που συνέχισε αυτό το άθλημα για μια εβδομάδα ακόμη το καλοκαίρι και ότι έμαθα ακόμη πιο πολλά πράγματα για το μπάσκετ. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι νοκάουτ. Έμαθα μπάσκετ μια εβδομάδα, ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Έχω να πω ότι το camp ήταν πολύ καλό, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και ευχαριστώ πολύ τους coach, τη φωτογράφο τη Μιχαέλα που με σέβεται πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πιστεύω να γίνει και του χρόνου και θα είμαι πάλι εδώ μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά για να το στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Εγώ πάλι είναι η τρίτη χρονιά που έρχομαι στο camp. Εντάξει, φέτος μπορεί να μην είχαμε τόσο πολλά παιδιά, αλλά και πάλι περάσαμε εξίσου τέλεια όσο και τις άλλες φορές. Κάναμε πολλές ασκήσεις, το ευχαριστηθήκαμε, παίξαμε αρκετές ώρες διπλά και μονά, ναι. Μάθαμε να κάνουμε επίθεση, άμυνα. Τέταρτη χρονιά συνεχόμενη και είμαι δίπλα στο θεσμό και σε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται από τον κύριο Καρακατσούνη. Το παρακολούθησα τον ΚΑΠ, ήταν πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ οργανωμένο, πρόσφερε ιδανικές στιγμές για τα καινούργια τα παιδιά που θέλουν να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ και να προπονηθούν. Κυρίες και κύριοι, ήταν η σύντομη αθλητική σας ενημέρωση από το Magnesia News. Καλό σας βράδυ!